Πάμε στην Τζέλα Ντε Λα Φράγκα, λοιπόν, που σκίζει χειρολεκτικά εδώ στον Αλφα. Απόψε σε 9 έχουμε νέο επεισόδιο, Γιάννη μου. Έχουμε λοιπόν τη Βάσου Γουλιελμάκη, η οποία πρόσεξε όμως, εκτός από την Τζέλα Ντε Λα Φράγκα, που βεβαίως με το ρόλο της Γίτσας μας έχει πραγματικά εντυπωσιάσει, παίζει και στο γιατρό, στο σημερινό επεισόδιο, δραματικό ρόλο. Αλήθεια, γιατί έχουμε και τον Πέτρο Λαγούτη σήμερα, τον γιατρό, τον υπέροχο, που πρωταγωνιστεί ούτως ή άλλως. Προσέξτε όμως, επειδή πριν από λίγο λέγαμε για φανατικούς θαυμαστές, η Βάσο Γουλιελμάκη είχε στόκερ, ο οποίος την είχε κάτω από το σπίτι της, κρυβόταν μάλιστα και σε αυτοκίνητο για να τη δει και να της μιλήσει, με αποτέλεσμα να απευθυνθεί στην αστυνομία. Πάμε τι μας λέει. Πώς αντέδρασες όταν σε πήραν τηλέφωνο τα παιδιά και σου είπανε θα κάνεις το ρόλο της Γίτσας, μιας αναντάμπα παντάμ. Το μόνο που είπανε είναι ότι θα είσαι πολύ ωραία αντιμένη, με τακούνια, με ωραία φορέματα. Λέω ναι, ναι, αν είναι ναι, είμαι ωραία αντιμένη μέσα. Έχεις κάνει viral όταν έπαιζε στο Safe Sex την φράση «και εγώ με» και τώρα έχεις κάνει viral το «μεκές, μεκές». Όχι απλώς «μεκές», κριτικά το λέω τώρα. «Μεκές, μεκές, μεκές». Η ντοπιολαλιά είναι εύκολη για σένα, φαντάζομαι, γιατί κατάγεσαι από την Κρήτη. Κατάγομαι από την Κρήτη, αλλά δεν έχω μεγαλώσει στην Κρήτη. Και επίσης, επειδή με λένε Γουλιελμάκη, δεν ήθελα να πω ότι όχι, και κατάγομαι και δεν ξέρω να μιλάω κριτικά. Ξέρεις βέβαια ότι στο Twitter σε λένε Α, ωραία, ωραία, καλό δεν είναι το Καλό είναι. Έχει τύχει κάποιος να σου στείλει γυμνή φωτογραφία. Ναι, αλλά έχω παραπονεθεί και τα κρύβουν. Είναι κρυφό μήνυμα και δεν τα ανοίγω καθόλου. Και προτάσεις γάμου, να είστε καλά, να συνεχίσετε. Έχει τύχει κάποιος θαυμαστής να γίνει φορτικός και να σε τρομάξει. Ναι, ναι, έχει γίνει. Ναι. Δηλαδή. Έρχοντανε συνέχεια και κάτω από το σπίτι μου ερχότανε και μέσα στο αυτοκίνητο κρυβότανε. Έξω από το θέατρο να με περιμένει. Το πρόβλημα άρχισε αμέσως μετά το Wimbledon. Άρχισε να έχει διπλοπία, παρεστήσεις, έκανε με τους. Δεν σε βλέπουμε συχνά σε δραματικούς ρόλους και το guest που κάνει στο γιατρό πραγματικά μας προκαλεί θετική εντύπωση. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχω μια τάση έτσι λίγο στα δραματικά. Με βλέπετε συνέχεια χαρούμενη και χαμογελαστή. Στο θέατρο έχω παίξει αρκετές φορές δραματικούς ρόλους. Όταν κάνω κάτι δραματικό είμαι μια αποκάλυψη. Ο Πάνος Κατσαρίδης είπε πρόσφατα ότι η εμπειρία που είχε με τον Μάρκο Σεφελή στο «Ζητείτε ψεύτης», στο οποίο έπαιζες κι εσύ, ήταν τραυματική. Τραυματική όχι, ξέρεις, δυσκολεύτηκα εκείνη τη στιγμή γιατί κάνεις το πρόγραμμά σου και λες τότε θα πληρωθώ. Είχαμε υπογράψει ότι θα πάμε να αρχίσουμε τις πρόβες, ναι, και τελικά ειδοποιηθήκαμε ότι δεν θα γίνει παράσταση. Δεν θα γίνει παράσταση, ναι. Δηλαδή με τον Μάρκο Σεφελή δεν συναντηθήκατε ποτέ? Όχι, ποτέ. Ναι, και εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ. Σας είπαν ποτέ γιατί ματαιώνεται η παράσταση? Δεν ξέρω, ούτε έψαξα, γιατί το μόνο που έψαχνα ήταν άλλη δουλειά και βρήκα κατευθείαν. Μπορεί να μην έχει βρει ακόμη αυτή που θα του κάνει κλικ. Μωρέ, ξέρω εγώ, είναι τα βρίτσε το ζώο. Θέλω να μου δώσεις μερικά spoiler και να μου πεις τι θα γίνει με τη Γίτσα. Με ποιον από τους δύο θα καταλήξει? Και η ίδια δεν ξέρει. Τους αγαπάει και τους δύο. Τους θέλει και τους δύο. Παράλληλη αγάπη, αλλά δεν ξέρω αν θα έχει αντίκτυπο και στους άλλους δύο.